Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού και ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει ότι ειδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και της γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεσιν και εμπέξουσιν αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και εμπτύσουσιν αυτό και αποκτενούσιν αυτόν και την τρίτη ημέρα αναστήσεται και προσπορεύονται αυτό Ιάκωβος και Ιωάννης οι Ζεβεδαίου λέγοντες διδάσκαλε θέλομεν ή να ο εάν ετήσομεν πίστης ημίν. Ο δε είπεν αυτής τι θέλετε πίσε με ημίν. Ή δε είπον αυτό δώσει μην ή να εις εκ δεξιών σου και εις εξ ευωνίμων σου καθίσομεν εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής ουκ είδατε τι ετήστε δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ πίνω και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Ή δε είπον αυτό δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής το μεν ποτήριον ο εγώ πίνω πίεστε και το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνίμων μου ουκ έστεινε μον δούνε αλ εις ητήμαστε. Και ακούσαντες οι 10 ήρξαν το αγανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτής είδατε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι αυτόν κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ούχου το δε έστε εν ημίν, αλ όσε αν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος και όσε αν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γάρο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού, λύτρων αντιπολών. Όποιος θέλει να γίνει πρώτος, θα πρέπει να είναι όλων δούλος και διάκονος και τελευταίος. Αυτή είναι η τάξη η Ευαγγελική στην Αγία μας Εκκλησία. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία γιορτάζει μία κορυφαία Αγία, μία από τις πρώτες θα λέγαμε στη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία όμως ήταν τελευταία λόγω της μεγάλης της αμαρτίας, την Αγία Μαρία την Αιγυπτία. Αυτή η Αγία που προηγουμένως ήταν βυθισμένη στην ανηθικότητα πίστεψε εις τον Θεό, ήλπισε εις τον Θεό, καταφρόνησε κάθε γήινη και ηλική μέρημνα και πέρασε τον Ιορδάνη ποταμό με ελάχιστα εφόδια διατροφικά και έζησε εκεί 47 ολόκληρα χρόνια χωρίς να την δει άνθρωπος. Η ίδια έβλεπε βέβαια ανθρώπους που περνούσαν αλλά κρυβόταν, γιατί αγάπησε τον Θεό
και αφέθηκε τελείως στη δική του φροντίδα και πρόνοια με θείο έρωτα, με θεία αγάπη. Όταν ο άνθρωπος εκβάλλει από την ψυχή του κάθε πάθος και μάλιστα τα κορυφαία πάθη που σκοτίζουν το νου, που είναι η καινοδοξία, η φιλιδονία και η φιλαργυρία, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να αναπνέει τον ζωογόνο αέρα του Αγίου Πνεύματος. Τότε αρχίζει να αισθάνεται τη βαπτισματική Θεία Χάρη, όπως μας λέγει ο Άγιος Αββάς Μάρκος εις το σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε, δηλαδή για αυτούς που νομίζουν ότι τα έργα τους θα είναι αυτά που θα τους δικαιώσουν. Αυτό που λέει ο κόσμος, απλά να είσαι καλός άνθρωπος και φτάνει αυτό για να σωθείς, ενώ δεν φτάνει. Δεν σωζόμαστε από τα έργα μας, αλλά δωρεάν από τη Θεία Χάρη, εφόσον βεβαίως πράττουμε τις Θείες Εντολές, γιατί χρειάζονται και τα έργα, προκειμένου ο άνθρωπος να αποδείξει ότι θέλει την Θεία Χάρη, θέλει την ένωση με τον Θεό. Έτσι λοιπόν αυτό έκανε η Αγία Μαρία έπειτα από την πρόσκληση που της έκανε ο Θεός. Προσπάθησε να μπει στον Πανάγιο Τάφο και μια δύναμη την έβγαζε έξω. Και τότε κατάλαβε ότι οι αμαρτίες της την εμπόδιζαν να μπει και ο Θεός την οικονομούσε. Σε έδειχνε με αυτό το σημείο ότι πρέπει να καθαριστεί, να μετανοήσει. Είδε την εικόνα της Παναγίας μας επάνω από την πύλη που υπήρχε εκεί στο Ναό της Αναστάσεως, την Αγία Πύλη, και υποσχέθηκε μετάνοια. Και πράγματι μετά με τις πρεσβείες της Θεοτόκου μπήκε και προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, γιατί ήταν η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, και στη συνέχεια πάλι με καθοδήγηση της Υπεραγίας Θεοτόκου πήγε στον Ιορδάνη ποταμό, στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, εξομολογήθηκε και πέρασε τον Ιορδάνη, όπου έζησε με πλήρη αφοσίωση στον Θεό 47 ολόκληρα χρόνια, μέχρι που και τα ενδύματά της έλειωσαν, αλλά και φυσικά πολύ γρήγορα οι τροφές της εξαντλήθηκαν και ζούσε με ό,τι έβρισκε εκεί στην έρημο, και το σώμα της σχεδόν εξαϊλώθηκε και η ψυχή της εξαγιάστηκε τόσο πολύ που όταν προσευχόταν σηκωνόταν στον αέρα και μετέωρη προσευχόταν, και όταν ήθελε να περνάσει τον Ιορδάνη περπατούσε πάνω στα νερά, όπως και ο Κύριος στα νερά της λίμνης Γενισαρέτ. Αυτή η θαυμαστή Αγία αξιώθηκε να γίνει η Αγία, διότι ακριβώς άδειασε την ψυχή της από κάθε τι το γήινο, το υλικό, από κάθε τι που εμποδίζει τον άνθρωπο να αναπνεύσει ελεύθερα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ότι ακριβώς είναι το αισθητό σπίτι σε σχέση με τον κοινό αέρα που αναπνέουμε, αυτό είναι ο λογικός νους σε σχέση με τη Θεία Χάρη. Και όσο αν βγάλεις έξω υλικά πράγματα, τόσο θα εισέλθει αυθόρμητα ο αέρας στο σπίτι και αντίστοιχα η χάρη στο νου. Ένα σπίτι, θα λέγαμε, γεμάτο, πλήρες από πράγματα, είναι ένα σπίτι που σε πνίγει, αποπνικτικό, και δεν μπορείς να αναπνεύσεις. Όσο θα αφαιρέσεις πράγματα, τόσο θα νιώθεις άνετα μέσα σε αυτό το σπίτι. Έτσι και η ψυχή, όσο θα ελευθερωθεί από κάθε τι το γήινο, το υλικό, το εμπαθές, από κάθε πάθος, τόσο θα νιώσει ελεύθερη και θα αναπνέει την πνοή του Αγίου Πνεύματος. Όσο θα εισαγάγει υλικά πράγματα, τόσο θα υποχωρεί αυτή η αίσθηση. Και στο σπίτι, όσο θα βάζεις πράγματα, τόσο θα πνίγεσαι. Έτσι και στην ψυχή, όσο θα βάζεις υλικά πράγματα και πάθη, τόσο και η ψυχή θα πνίγεται. Γι' αυτό σήμερα οι άνθρωποι πνίγονται από το άγχος και τις φοβίες και τις ανασφάλειες, γιατί έχουν την ψυχή γεμάτη από μέρημνες, από αγωνιώδεις φροντίδες και από πάθη,
από φιλιδονία, φιλαργυρία, φιλοδοξία. Ειδικά πράγματα του σπιτιού, θα μας πει ο Αββάς Μάρκος, είναι τα σκεύη και τα φαγητά, τα διάφορα έπιπλα, οτιδήποτε συσσωρεύει κανείς στο σπίτι του. Και αν είναι και, όπως είπαμε, ευπαθής και άπλιστος, στο τέλος καταντά να μην μπορεί σχεδόν να ζήσει μέσα σε ένα υπερφορτωμένο σπίτι από φαγητά, ρούχα και έπιπλα. Αντίστοιχα, υλικά πράγματα για το νου, θα μας πει ο Αββάς Μάρκος, είναι η καινοδοξία και η ειδονή. Ύλη νοός, καινοδοξία και ειδονή. Αν ο νου σου γεμίσει με την καινοδοξία, την καινή δόξα, την επιθυμία δηλαδή για τα μπράβο των ανθρώπων, για τον έπαινο των ανθρώπων, για την αγάπη, τη μάταιη αγάπη των ανθρώπων και οτιδήποτε άλλο μάταιο, τότε ο νους σου είναι σκοτισμένος, είναι άρρωστος και δεν μπορείς να αναπνεύσεις ελεύθερα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Επίσης, αν ο νους σου γεμίσει με την ειδονή, με την επιθυμία για τη σάρκα και τις αρκές απολαύσεις, πάλι ο νους σου είναι σκοτισμένος και είναι ένας νους ο οποίος σε γεμίζει με κατάθλιψη, σε γεμίζει με φοβίες, με ανασφάλειες, σε γεμίζει με απελπισία εν τέλει. Πώς μπορεί να αναπνεύσει ελεύθερο άνθρωπος, πώς μπορεί να νιώσει αυτή την ευρυχωρία μέσα του, θα μας πει πάλι ο Αββάς Μάρκος, η ελπίδα στον Θεό είναι η ευρυχωρία της καρδιάς. Χώρημα καρδίας, ελπής εις Θεόν. Αυτό ακριβώς που απέκτησε εξαιτίας της πίστεώς της η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Πώς κατάφερε μία αδύναμη γυναίκα χωρίς εφόδια να περάσει 47 χρόνια στην έρημο, όπου δεν υπάρχει σχεδόν τίποτε για να φάγει κανείς, ακριβώς με αυτή την ελπίδα που είχε εις τον Θεόν. Σταμάτησε πλέον να ελπίζει σε οτιδήποτε άλλο. Μέχρι τότε δούλευε στις ειδονές, μεριμνούσε για την καλοπέραση του σώματος. Τα πέταξε όλα αυτά και ελευθερώθηκε. Όσο ο άνθρωπος είναι δεμένος με αυτά τα γήινα, τόσο στενοχωρείται. Λέει ο Αββάς Μάρκος, στενότητα της καρδιάς είναι η σωματική φροντίδα. Στενοχωρία δε αυτής, φροντίς σωματική. Γι' αυτό είναι μακάριος ο άνθρωπος που συλλαμβάνει το αληθινό νόημα της ζωής, ότι η ζωή δεν έχει έννοια να γίνεται ένα κυνήγι του πλούτου ή της μάταιης δόξας ή της σαρκικής απόλαυσης. Η ζωή έχει έννοια και αποκτάει νόημα όταν γίνει κυνήγι της Θείας Χάρης, όταν γίνει κυνήγι του Θεού, όταν ο άνθρωπος αρχίζει να ψάχνει τον Θεό, να βρει τον Θεό που είναι το υπέρτατο αγαθό, που είναι το μόνο αγαθό, το μόνο αληθινό αγαθό, που είναι η χαρά και η ευρυχωρία της καρδιάς, που είναι η αιώνιος μακαριώτης και σωτηρία. Αυτό ακριβώς έκανε η Αγία Μαρία. Πίστεψε αληθινά στον Θεό, απέβαλε κάθε μέρημνα και κάθε γέννη φροντίδα και ήλπισε στον Θεό και γι' αυτό την κύκλωσε το έλεος του Θεού. Γιατί όπως λέει στους ψαλμούς, διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή Φως τα Φώτα, που συνάμα είναι και η Αγιογραφική Συλλογή, τον ελπίζοντα επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Σε αυτόν που έχει την ελπίδα του στον Κύριο έρχεται το έλεος του Θεού. Τον κυκλώνει το Θείο έλεος. Και τι πιο ωραίο από αυτό, να είσαι κυκλωμένος από τη Θεία Αγάπη, από το Θείο έλεος. Τι σου λείπει τότε, τίποτε. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται ο άνθρωπος να πιστέψει στον Θεό και να υπομείνει, όπως υπέμεινε η Αγία Μαρία τον κάψωνα της ημέρας, τον παγετό της νύχτας, τη στέρηση όλων των αναγκαίων και ακόμα τον θρήνο και τα δάκρυα που της ενέπνευσαν η μετανοημένη της καρδιά. Οι υπομένοντες των Θεών αλλάξουν συνισχύν, λέγει ο προφήτης Ισαΐας.
εκείνοι που ελπίζουν και περιμένουν τον Κύριο θα πάρουν νέα και μεγαλύτερη δύναμη. Πτεροφυΐσουσιν ως αετή, θα βγάλουν καινούργια φτερά ως σαν αετή, οι οποίοι κάποια στιγμή τη ζωή τους ανακαινίζουν το φτερωμά τους. Έτσι θέλησε ο Θεός και έτσι γίνεται και ο πιστός άνθρωπος, ο οποίος αποφασίζει να μετανοήσει και να υπομείνει κάθε θλίψη για χάρη του Κυρίου, κάθε ονειδισμό και κάθε περιφρόνηση. Γιατί πάντοτε ο χριστιανός, οι χριστιανοί θα περιφρονούνται, θα διώκονται, όπως είπε ο Κύριος, «Η εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι». Αν εμένα με καταδίωξαν και εσάς θα σας καταδιώξουν. Μακάριος εκείνος που υπομένει τους διωγμούς για χάρη του Κυρίου. Αυτοί που υπομένουν τον Θεό θα αλλάξουν ισχύν, θα πτεροφυΐσουν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάζουσι, βαδιούνται και ου πεινάσουσι. Αυτοί θα τρέχουν και δεν θα καταβάλλονται από τον κόπο, θα βαδίζουν και δεν θα πεινάσουν. Πώς άντεξε η Αγία Μαρία 47 ολόκληρα χρόνια με ελαχιστότατη τροφή τα χορταράκια της ερήμου, ακριβώς γιατί τρεφόταν με τη Θεία Χάρη, με το Θείο Έλεος, και επαληθεύεται και σε αυτήν αυτό το βαδιούνται και ου πεινάσουσιν. Δεν απογοητεύομαι, γιατί έχω απέναντί μου την καλύτερη ελπίδα, θα μας πει ο Ρεός Χρυσόστομος. Ποια είναι η ελπίδα μας? Είναι ο Κύριος. Σκέπτομαι, λέγει, τον κυβερνήτη αυτού του σύμπαντος, ο οποίος δεν κατανικά την τρικυμία με την τέχνη, αλλά διαλύει την ταραχή με ένα του νεύμα. Δεν χρειάζεται κάποια τέχνη ανθρώπινη ο Κύριος. Ένα νεύμα κάνει και σταματάει η καταιγίδα και η θαλασσοταραχή. Αν δεν το κάνει αυτό από την αρχή, ούτε αμέσως, είναι τέτοια η συνήθειά του, να μην καταλύει στην αρχή τα δεινά. Αλλά όταν αυξηθούν και φτάσουν προς το τέλος και οι περισσότεροι απογοητευτούν, τότε συνηθίζει να θαυματουργεί και να παραδοξοποιεί, δείχνοντας τη δύναμή του και συγχρόνως γυμνάζοντας την υπομονή όσων πέφτουν σε αυτά. Και τώρα, αδελφοί μου, δοκιμάζεται η ελπίδα μας στο Θεό, δοκιμάζεται η υπομονή μας με όλη αυτή τη δαιμονική απάτη που έχει σπαρίσει όλη την ανθρωπότητα, με τον κατασκευασμένο αυτό ιό όπως αποδείχθηκε και με όλη αυτή την υγειονομική φασιστική δικτακτορία που έχει σχεδόν αφαιρέσει όλες τις ελευθερίες από τους ανθρώπους και τίνει να πλήξει κέρια το αυτεξούσιο του ανθρώπου. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Αυτός που θα παραμείνει πιστός μέχρι τέλους, αυτός και θα σωθεί. Και ο Κύριος όταν κρίνει θα πάψει την τρικυμία και τον σάλο. Εμείς πρέπει να συνεχίζουμε να ελπίζουμε στον Κύριο, όπως έκανε υπομονή και η Οσία Μαρία 47 ολόκληρα χρόνια και αξιώθηκε στο τέλος της ζωής της να κοινωνήσει του δεσποτικού σώματος και αίματος και έτσι να κοιμηθεί εν ειρήνη. Είναι μεγάλη δύναμη της ελπίδας, λέει ο Ρεσόστομος, που στηρίζεται στον Κύριο. Είναι κάστρο άπερτο, είναι τείχος ακαταμάχητο, είναι συμμαχία ακαταγόνιστη, είναι λιμάνι ασφαλισμένο, είναι πύργος απόρθητος, είναι όπλο αίτητο, είναι δύναμη ακατάβλητη, βρίσκει διέξοδο στα αδιέξοδα. Ο άνθρωπος νιώθει ευρυγορία μέσα του, μπορεί να στερείται και τα αναγκαία υλικά πράγματα, αλλά έχει άνεση στην ψυχή του, στην καρδιά του. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν σχεδόν τα πάντα από τα υλικά, αλλά έχουν στενότητα στην καρδιά τους. Δεν νιώθουν αυτή την άνεση και την ευρυχωρία που είχε η Οσία Μαρία μέσα στην έρημό της και όλοι οι Άγιοι. Γιατί ακριβώς η καρδιά τότε νιώθει αυτή την ευρυχωρία και την άνεση όταν έχει την ελπίδα της στο Θεό και όχι στην ύλη. Και όταν δεν έχει μέρημνες υλικές και ληστικές, ούτε επιθυμίες για δόξα μάταιη των ανθρώπων, αλλά αφήνεται τελείως
με εμπιστοσύνη στον Κύριο. Όσοι ελπίζουν ακράδαντα στον Θεό θα δοκιμάσουν μεγάλη χαρά, λέει ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχωριστός Αλλός. Μεγάλη χαρά και σε τούτο αλλά και στον άλλο κόσμο. Ας αγαπήσουμε λοιπόν αυτή την αρετή και ας αποτινάξουμε κάθε αγωνιώδη φροντίδα και μέρημνα για τα γήινα πράγματα. Ο Κύριος μας είπε, ζητείτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα όλα τα άλλα που χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει βιολογικά θα προσθεθούν σε αυτόν. Θα σας προσθεθούν, λέει ο Κύριος. Δηλαδή θα σας δοθούν όπως εγώ γνωρίζω, με τρόπο ανερμήνευτο και ακατάληπτο. Σήμερα ο άνθρωπος λέγει με την λογική την τετράγωνη, εάν δεν ζήσω, εάν δεν δουλέψω, πώς θα ζήσω. Ναι, θέλεις να είσαι δούλος λοιπόν, δουλεύεις στις επιθυμίες σου, δουλεύεις στην αγωνία σου και δεν ελπίζεις τον Θεό, δεν εμπιστεύεσαι τον Θεό που είπε ζητάτε τη Βασιλεία μου και όλα τα άλλα εγώ θα σας τα δώσω. Τότε θα λέγαμε δίκαια ταλαιπωρείσαι, δίκαια βασανίζεσαι και μη λες ότι φταίει ο Θεός ή κάποιος άνθρωπος. Εσύ φταίς που δεν πιστεύεις αληθινά εις τον Θεό, γιατί ακριβώς η μέρημνα, η αγωνιώδης φροντίδα αυτό αποκαλύπτει την απιστία σου. Πάσα την μέρημνα ημών επιρρύψαντες επ' αυτόν ότι αυτό μέλει περί ημών, λέει ο Άγιος Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή. Όλες σας τις φροντίδες να τις εμπιστεύεστε σε Αυτόν, γιατί Αυτός ενδιαφέρεται για σας. Ποιος άραγε άνθρωπος είπε ότι έχω μετρήσει και τις τρίγες σας, μήπως ο πατέρας μας, η μητέρα μας ή οποιοσδήποτε αγαπημένος άνθρωπος? Κανένας. Ή ποιος πέθανε για μας? Μόνο ο Χριστός μας μας είπε έχω μετρήσει και τις τρίχες κεφαλής σας και εγώ θέτω τη ζωή μου και θυσιάζω τη ζωή μου για χάρη σας. Μηδέν μεριμνάτε, αλλά εν παντή την προσευχή και τη δεήση με τα ευχαριστίας τα αιτήματα ημών γνωριζέστο προς τον Θεό. Θα μας πει και ο Απόστολος ο Παύλος, μην αφήνετε καθόλου τον εαυτό σας να καταληφθεί από αγωνιώδεις μέρημνες και φροντίδες, αλλά για κάθε τι που σας χρειάζεται ή για κάθε δυσκολία που παρουσιάζεται μπρος σας, τι να κάνετε? Να προσεύχεστε. Να κάνετε γνωστά τα αιτήματά σας στο Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως, οι οποίες αυτές πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε με έκφραση ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Μην ξεχνάς να ευχαριστήσεις, αδερφέ μου, το Θεό για όλα, για τα υλικά και τα πνευματικά που μας δίδει ο Θεός. Ο Κύριος μας έδειξε, λέει και ο Μέγας Βασίλειος, ότι απαγορεύεται να μεριμνάμε και να εργαζόμαστε για τον εαυτό μας. Κατά εντολή του Κυρίου πρέπει να μεριμνάμε για να καλύψουμε τις ανάγκες του πλησίον μας με μεγάλο ζήλο, όπως λέει το Πνεύμα το Άγιο για του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Μη δεις, λέει, ζητήτω το εαυτού, αλλά το του εταίρου έκαστος. Κανείς να μην ζητάει το δικό του συμφέρον, αλλά το συμφέρον του άλλου. Αν θέλεις λοιπόν να μεριμνήσεις, μερίμνησε για τη δόξα του Θεού και την ωφέλεια του πλησίου σου. Διότι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, το να μεριμνάς για τον εαυτό σου είναι έγκλημα φιλαυτίας, ενώ το να μεριμνάς και να εργάζεσαι για την εντολή του Κυρίου είναι εγκόμιο φιλοχρίστου και φιλαδέλφου διαθέσεως. Τότε αποδεικνύεις ότι αγαπάς τον Χριστό και τον αδελφό σου, όταν όλη σου τη φροντίδα την έχεις για το πώς θα αναπαύσεις τον Θεό και τον αδελφό σου και όχι τον εαυτό σου. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων ο Αγιορείτης, ο πνευματικός ο γέροντας του Αγίου Παϊσίου, ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν τον Θεό. Αυτό ακριβώς έχει πάθει ο σύγχρονος άνθρωπος. Πολλή δουλειά και πολύ φαγητό.
πολύ αγωνιώδης μέρημνα και φροντίδα για μάταια πράγματα και ξέχασε ο άνθρωπος τον Θεό. Στην εποχή μας, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό, δουλειά πολύ, φαΐ πολύ, για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Είμαστε ελεύθεροι και φωνάζουμε ότι θέλουμε να παραμείνουμε ελεύθεροι. Τώρα που επαπειλείται και η κοσμική μας και η κοινωνική μας ελευθερία και η εθνική μας ελευθερία. Αλλά τι θα την κάνουμε αυτή την ελευθερία αν μας τη δώσουν άπλητη, όπως την είχαμε μέχρι τώρα? Θα τη χρησιμοποιήσουμε πάλι για να βουτυχτούμε μέσα στη δουλεία των παθών του σατανά με τις μέρημνες και την, με το, και το κυνήγι της ειδονής και της δόξας της μάταιης, ή θα την αξιοποιήσουμε για τον αγιασμό της ψυχής μας? Μακάρι να είναι το δεύτερο. Χωρίς να το θέλει, λέει ο Άγιος Παΐσιος χαριτολογώντας, ευτυχώς λέει, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, με όλη αυτή την κατάσταση βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευκαιρούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν, αλλά και η λίγη αμαρτία και η μία αμαρτία όταν παραμένει αμετανόητη είναι θανάσιμη αμαρτία, κολλάζει τον άνθρωπο. Μήπως είμαστε εμείς, παρατηρεί ο Άγιος Νίλος ο ασκητής, που κατορθώνουμε και οικονομούμε τα αναγκαία για τη ζωή μας? Ο Θεός φροντίζει τη ζωή μας. Η προσπάθεια του ανθρώπου, αν δεν βοηθήσει ο Θεός, είναι καταδικασμένη να αστοχεί. Ενώ η Θεία Οικονομία και χωρίς τη συνεργασία του ανθρώπου παρέχει τέλεια αγαθά. Δεν έζησαν 40 χρόνια στην έρημο οι Ισραηλίτες χωρίς να έχουν τίποτε από αυτά που δίνει η γεωργία? Μήπως έσπερναν, μήπως θέριζαν εκεί στην έρημο, μήπως καλλιεργούσαν οπορικευτικά? Τίποτε από αυτά. Και δεν τους έλειψε καθόλου η τροφή, αλλά η θάλασσα έβγαζε τροφή παράδοξη, τα ορτίκια. Τα ορτίκια, τα πουλά αυτά που έπεφταν γύρω-γύρω στις σκηνές και τα έπιαναν με τα χέρια, γιατί ζήτησαν από το Θεό κρέας και ο Θεός τους έδωσε και κρέας. Και ο ουρανός έβρεχε το μάνα, βροχή ασυνήθιστη και παράξενη, και η πέτρα που είναι κατάξερη ράγισε και έδινε άφθονο νερό. Όσο για τα ρούχα και τα παπούτσια, άντεξαν όλο το χρόνο γιατί δεν πάλιωναν. Μα πού ακούστηκε 40 ολόκληρα χρόνια να μην λιώνουν τα ρούχα και τα παπούτσια? Εάν θέλει ο Θεός, γίνονται και αυτά. Και έγιναν εις τους Εβραίους αυτούς, τα 2 εκατομμύρια των Εβραίων που περιπλανιόντουσαν 40 χρόνια στην έρημο. Πού είναι λοιπόν η πίστης μας όταν λέμε τι θα κάνουμε αν έρθει ο Αντίχριστος, αν δεν έχουμε χρήματα, αν δεν μας επιτρέπουν να πάρουμε τα χρήματά μας από τις τράπεζες, αν δεν μας επιτρέπουν να αγοράζουμε και να πουλάμε, πώς θα ζήσουμε? Μα έχουμε το ιστορικό προηγούμενο. Έχουμε το λαό του Θεού που 40 χρόνια, ολόκληρα χρόνια δεν του έλειψε τίποτε μέσα στην έρημο. Και πάλι θα πάει η Εκκλησία στην έρημο, όπως έχει προφητευθεί στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και πάλι οι αληθινοί χριστιανοί και εκεί θα περάσουν πάρα πολύ καλά, όπως ο λαός του Θεού τότε εις την έρημο του Σινά. Γιατί έχουν την ελπίδα τους στον Κύριο. Αλίμονος εκείνους που θα προδώσουν και θα πάρουν το χάραγμα του Αντιχρίστου και θα στερηθούν την αιώνια βασιλεία. Ποια γεωργία έδινε τροφή στον Ηλία τον καιρό που ήταν στο Χήμαρο? Να και άλλο ιστορικό προηγούμενο. Ο προφήτης Ηλίας καλλιεργούσε τίποτε όταν τρεφόταν θαυματουργικά για πολλούς μήνες από τον κόρακα στο Χήμαρο Χωράθ, που το πήγαινε πρωί και βράδυ ψωμί και κρέας? Όχι βέβαια, η ελπίδα εις τον Θεό, η πίστη στον Θεό, η πρόνοια του Θεού τον έτρεφε. Τα κοράκια του έφεραν τροφή. Γιατί λοιπόν, λέει ο Άγιος Νίλος,
γκρεμίζουμε στη γη την ουράνια πολιτεία και βουλιάζουμε στις ηλικές ανησυχίες, ο χριστιανός πρέπει να ζει ουράνια πολιτεία. Το πολίτευμά του είναι στον ουρανό και η ελπίδα του είναι εκεί. Μην λοιπόν συμφύρεσαι με τους ηλιστές, με τους αθέους, μην παίρνεις τη λογική τους, μην υποτάσσεσαι στο πνεύμα τους. Ντυνόμαστε με κοπρίες, εμείς που φορούσαμε κάποτε πορφύρα, λέει ο Άγιος Νίλος. Δηλαδή, προσπαθούμε να καλύψουμε τη γύμνια μας, την υπαρξιακή, με αυτά τα αθήρματα, με αυτά τα βρώμικα ρούχα που παρέχει ο άθεος κόσμος, αντί να έχουμε την ελπίδα μας στο Θεό, ο οποίος μας δίνει με πορφύρα βασιλική, με το ουράνιο ένδυμα και μας σκεπάζει με την πρόνοιά Του. Οι δαίμονες, λέει Όσιος Παΐσιος Βαλιτσκόφσκι, αγωνίζονται να μας φορτώσουν με μέρημνες για να απομακρύνουν το νου μας από τη μνήμη του Θεού και από την αγάπη σε Εκείνον. Όπως το νερό σβήνει τη φωτιά, έτσι και οι επίγειες μέρημνες σβήνουν την αγάπη στο Θεό. Και αυτός είμαστε σταθερά προσιλωμένοι και αμετάπτωτα θερμοί στην αγάπη μας προς τον Κύριο. Και Εκείνος θα μεριμνήσει για τις ανάγκες μας. Ας μιμηθούμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Ας αποβάλουμε κάθε κοσμική μέρημνα και φροντίδα, κάθε πάθος, κάθε φιλιδονία και καινοδοξία, όπως το έκανε και εκείνη. Ας πιστέψουμε αληθινά στο Θεό και ας φανερώσουμε, ας αποδείξουμε αυτή την πίστη με την ελπίδα μας στο Θεό και όχι στα μπράτσα μας, στον εαυτό μας, στη γνώση μας, στην επιστήμη μας που έχει καταντήσει Θεά σήμερα, στις γνωριμίες μας ή δεν ξέρω πού αλλού, σε οτιδήποτε άλλο. Η πίστη μας και η ελπίδα μας στον Κύριο, έτσι ώστε αποτασσόμενη κάθε αγωνιώδη φροντίδα και μέρημνα να αξιωθούμε ελεύθερα να αναπνέουμε, έχοντας αυτή την ευρυχωρία στην καρδία μας, ελεύθερα να αναπνέουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και να αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.